Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, κύριε Λαουρή, εσείς? Η πρώτη συμβουλή που θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο και το πρώτο βήμα για την προστασία είναι η σωστή ενημέρωση και η σωστή αξιολόγηση του κινδύνου. Γιατί υπάρχει κάποια τάση μερικές φορές να υποτυπούμε τον κίνδυνο, όπως γίνεται και σε άλλους τομείς της ζωής. Δηλαδή, όπως τα ναρκωτικά είναι γύρω μας, αλλά αφήνουμε τα παιδιά μας να ξενυχτούν σε κέντρα διασκέδασης μέχρι τις πρωινές ώρες ή να οδηγούν αυτοκίνητο ενώ ίσως να είναι ανήλικοι. Εδώ φαντάζεται το διαδίκτυο πιο επικίνδυνο από όλα. Γιατί είσαι άνεγνιας που λέμε ότι το παιδί σου είναι στο σπίτι, αλλά το έγκλημα διενεργείται μέσω διαδικτύου. Όπως μας αρέσει κάποτε να λέμε, είναι ότι η οθόνη είναι σαν ένα παράθυρο, λέμε, στον κυβερνοχώρο. Φανταστείτε όμως ότι αυτό το παράθυρο μπορεί να βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο του παιδιού και με ένα κλικ να μπαίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων. Το θέλουμε αυτό για το παιδί μας? Άρα η δεύτερη συμβουλή είναι αυτοί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να μην βρίσκονται στα υπνοδωμάτια, σε κοινό χώρο. Πόσο επικίνδυνη γίνεται πλέον η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για αυτές τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τι διαστάσεις παίρνει, έτσι, τι θα πρέπει έτσι να επισημάνουμε? Και μου είχε κάνει μια εντύπωση μια διαφήμιση που νομίζω όλοι θα την έχετε δει, με την κοπέλα που έχει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο μαξιλάρι της και είναι δίπλα ο αγαπημένος της και δείχνει ως σαν να είναι μαζί με τον αγαπημένο της, αλλά ουσιαστικά είναι με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που κοιμάται. Εγώ θα ήθελα να το δω έτσι φιλοσοφικά το θέμα, να μην δημιουργήσουμε και πανικό ή φόβο. Η τεχνολογία είναι το μεγαλύτερο θαύμα, ο κυβερνοχώρος και όλη αυτή η ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει συμβεί. Δηλαδή, φανταστείτε τις δυνατότητες που μας έχει δώσει επικοινωνίας με φίλους, όσο μακριά και βρίσκονται, ξεκινώντας από το κινητό τηλέφωνο, το email, το SMS, όλα αυτά. Το να έχουμε τα στοιχεία μας όλα μαζί μας, να μπορούμε να έχουμε ένα συμπρόσβαση. Η χαρά της επικοινωνίας. Και είμαστε όντα που θέλουν να επικοινωνούν με άλλους. Είμαστε κοινωνικά όντα. Γι' αυτό ελκόμαστε σαν μαγνήτες από αυτές τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Κυρίως, όταν έχεις παιδί να σπουδάζει στην Αμερική, για παράδειγμα, και μπορείς να το βλέπεις προς τα σου. Το έχω ακούσει από πάρα πολλούς γονείς που τα παιδιά. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Η κόρη μου ζει στη Ουάσιγκτον στην Αμερική και μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να τη μιλώ και να την βλέπω σε μεγάλη οθόνη και να με βλέπει και να μου μιλάει ενώ είμαι στην κουζίνα και τρώω με την. Και μου κοστίζει μηδέν. Δηλαδή δεν κοστίζει τίποτα. Εφόσον έχεις το διαδίκτυο, είναι δωρεάν αυτή η σύνδεση. Αυτά είναι όλα τα θετικά που μας δίνει η τεχνολογία. Αλλά τα πράγματα, όπως είπετε, γίνονται πιο πολύπλοκα. Δηλαδή, όταν μπήκε το αυτοκίνητο στη ζωή μας, οφείλαμε να μάθουμε να οδηγούμε. Και με μερικά μαθήματα, κάποιος θα μπορούσε να αξιολογήσει τους κινδύνους και να οδηγά ικανοποιητικά. Με την τεχνολογία, τα πράγματα είναι δεκαπλάσια. Είναι δεκαπλάσιες οι ευκαιρίες. Ή εκατονταπλάσιες, αλλά και εκατονταπλάσια η δυσκολία να μάθουμε τους κινδύνους και να προσαρμοστούμε. Κύριε Αλεξάνδρου, θα μπορούσατε έτσι να σκιαγραφίσετε λίγο την εικόνα του διαδικτύου? Οι Κύπροι το χρησιμοποιούν σωστά το διαδικτύο, πιστεύετε? Πέρα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το δίκτυο είναι μια τεράστια βιβλιοθήκη. Ένας χώρος όπου υπάρχουν πληροφορίες για τα πάντα. Και είναι τόσο εύκολο να έρθουν στο χέρι σου, να έρθουν να τις δεις, να τις αξιολογήσεις και να τις χρησιμοποιήσεις. Είναι σίγουρα ένα εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σήμερα. Επίσης δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εφαρμογές σε σχέση με το διαδίκτυο. Μιλούμε για παράδειγμα για το e-health, δηλαδή η υγεία μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει το e-learning, όπως το λένε, η μόρφωση μέσα από το διαδίκτυο και πολλές άλλες τέτοιες εφαρμογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη επενδύουν πάρα πολύ ούτως ώστε το διαδίκτυο να φτάσει παντού, όχι μόνο στις πόλεις και στα χωριά, και συνέχεια υπάρχουν τέτοια προγράμματα ούτως ώστε όλος ο κόσμος να έχει τέτοιες. Στο τέλος της ημέρας δεν θα χρειάζεται διακοπές να πηγαίνουμε, θα μας πηγαίνουμε μέσω διαδικτύου και θα νομίζουμε ότι είμαστε εκεί, για παράδειγμα, σε ένα ονειρικό μέρος. Θα ήθελα να κάνω κάποια κριτική τοποθέτηση. Πείτε μας. Η Κύπρος έχει κάνει μεγάλα βήματα στη δίσδυση του διαδικτύου στον κόσμο. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Νομίζω είναι περισσότερο από 50% οι ενήλικες. Και το τελευταίο ευρωβαρόμετρο του 2008 έχει δείξει, νομίζω, 58% των παιδιών 6 με 17 ετών. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά οι άλλες χώρες έχουν κάνει μεγαλύτερη πρόοδο. Και γι' αυτόν τον λόγο η Κύπρος είναι προτελευταία σε ενήλικες.
που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, μόλις πιο πάνω από την Ελλάδα και τρίτη από το τέλος στον αριθμό των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό δείχνει ότι παρόλη την μεγάλη πρόοδο που έχουμε κάνει, χρειάζεται να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις να το κάνουν ακόμα παραπάνω προσβατό. Βλέπετε, δεν είναι ικανοποιητικό να κάνουμε πρόοδο. Πρέπει να κάνουμε πρόοδο με γοργότερο ρυθμό από ό,τι είναι οι άλλες χώρες. Είδατε όμως ότι είχαμε για την παροχή αυτή του Υπουργείου Παιδείας ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για την Β' Γυμνασίου, έτσι ήταν. Όπως το είπα, η πρόοδος είναι καλή, αλλά πρέπει να γίνει με πιο γοργό ρυθμό από τις άλλες χώρες, αν ποτέ θα τις φτάσουμε. Δηλαδή το να είμαστε 26η ή 25η στη σειρά, για μένα σαν Κύπριος πολίτης, είναι προσβλητικό. Εγώ θεωρώ ότι η Κύπρος θα μπορούσε ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι κάπου στο μέσο. Μάλιστα. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Νομίζω θα έχετε και τον Υπουργό Παιδείας σήμερα. Απόψε στις 11. Ενδιαφέρεται και για το διαδίκτυο. Δηλαδή το διαδίκτυο να φτάσει σε όλους τους μαθητές, φοιτητές και όλη την, σε όλα τα σχολεία. Οπότε υπάρχει κάτι που το φυλάει ο Υπουργός. Μάλιστα, θα το ρωτήσουμε απόψε τότε για να μας το επιβεβαιώσει, να το ανακοινώσει, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες μάλλον.